Πάμε να ανοίξουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Έχουμε αυτό εδώ το λάπτοπ, το οποίο έχει το εξής πρόβλημα. Έχει μπαταρία, για να δούμε. Δεν έχει μπαταρία. Φορτιστεί. Να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι το λάπτοπ αυτό είναι πολύ κακοποιημένο. Φαίνεται κιόλας και πολύ χρησιμοποιημένο. Αυτό κάποτε ήταν ασημί και τώρα είναι μαύρο. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής, όπως μπορείτε να δείτε. Η οθόνη του ανάβει, νομίζουμε ότι θα δείξει κάτι, τελικά δεν δείχνει τίποτα. Ασπρίζει. Υποψιάζουμε ότι είναι η οθόνη το πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το... Θα πάρουμε την οθόνη από αυτό εδώ, το οποίο έχει πρόβλημα στη μητρική και δεν επιδιορθώνεται, και θα την κοτσάρουμε εδώ να δούμε αν θα δείξει εικόνα. Πάμε να βγάλουμε τις βίδες για να πάρουμε την οθόνη από αυτό εδώ. Ας ανοίξουμε πρώτα το κομμάτι της οθόνης, το πλαστικό στην ουσία. Να ξέρω ότι αυτό έχει ένα κόλπο αυτό το κομμάτι. Για να βγει είναι λίγο δύσκολο. Είναι μυστήριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ξεβίδωμα αφού μας διακόψανε. Να βγάλουμε την οθόνη από το... Ανεβάσουμε λίγο την κάμερα πιο πάνω. Εκεί. Πώς τη βγάζουμε? Με τα δάχτυλα, με προσοχή, σιγά σιγά. Γύρω γύρω. Τραβάμε χωρίς να το σπάμε. Τραβάμε και σπρώχνουμε ταυτόχρονα. Θέλει διπλό κόλπο. Εκεί. Και εδώ. Και εδώ. Με προσοχή. Πλάι. Εδώ. Τώρα θα κάνει ένα πολύ δυνατό κλακ εδώ. Είναι και το σημείο το δύσκολο. Για να δούμε. Η οθόνη είναι σωστή. Η οθόνη είναι σωστή. Είναι LED. Μας κάνει τη δουλειά που τη θέλουμε. Ωραία. Τώρα πρέπει να την αποκολλήσουμε από εδώ. Μισό λεπτό να πάρουμε το σωστό κατσαβίδι. Ανοίγουμε εδώ με προσοχή. Συνεχίζουμε. Πάμε. Εκεί. Ωραία. Εύκολα. Το είδατε. Πάει. Βγήκε. Λοιπόν. Τώρα. Αλλάζουμε πάλι μύτη. Πάρουμε ένα σταυρωτό, χαλαρώνουμε τις πάνω βίδες, άμα δεν θέλουμε να λύσουμε όλο το λάπτοπ, για να βγάλουμε την οθόνη από τη θέση του. Βγάζουμε μόνο τις πάνω και χαλαρώνουμε λίγο τις κάτω, για να δούμε αν χρειαστεί. Θέλουμε λίγο να κρεμάσει το πλαστικό. Ναι, χαλαρώνουμε και λίγο τις κάτω να μην κάνουμε ζημιά, γιατί μπορεί αυτά τα πλαστικά να τα χρειαστούμε σε άλλο λάπτοπ. Το ίδιο κάνουμε και από εδώ. Ωραία. Και τώρα πάμε από το πλάι και ξεβιδώνουμε τις τέσσερις βίδες που κρατάνε την οθόνη. Πάει και αυτό. Και αυτή
Οπ, προσοχή. Έχουμε και άλλη οθόνη. Φέρνουμε την οθόνη με προσοχή μπροστά. Και προσπαθούμε να βγάλουμε το. Προσοχή, ήθελα να βγάλουμε τη φύσα, σε κολλάμε την ταινία της οθόνης και πήραμε την οθόνη μας. Αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και κάνουμε το ίδιο ακριβώς και εδώ. Να χαλαρώσουμε και εδώ λίγο τα πλαστικά, έτσι. Από εδώ είναι ήδη χαλαρό. Και έχουμε την οθόνη στο χέρι. Η φύση αυτή είναι ταλαιπωρημένη, η αλήθεια είναι. Ας ελπίσουμε το πρόβλημα είναι η οθόνη. Που έτσι νομίζω, και όχι η καλωδιοτενία. Αλλά και η καλωδιοτενία να είναι. Νομίζω ότι έχουμε ανταλλακτική. Ωραία. Για να δούμε. Έχει μπαταρία να ανάψει. Όχι. Τροφοδοτικό. Οπ. Μας έφυγε το καλώδιο. Θέλει και άλλο μάζαμε αυτό το λάπτο. Θα σας δείξω σε λίγο τι άλλο μάζαμε θα κάνουμε. Να δούμε πρώτα τι ποστάρει. Οπ. Την πατήσαμε. Τι είναι αυτό. Μεσή γραμμή. Αυτό δεν υποτίθεται ότι πρέπει να συμβεί. Τα υφίσα. Άρα το πρόβλημα... Το πρόβλημά μας παίζει να μην είναι η οθόνη. Το πρόβλημά μας παίζει να είναι το λάπτοπ το ίδιο. Το πρόβλημά μας είναι το ίδιο το λάπτοπ λογικά. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο οθόνες χαλασμένες. Τουλάχιστον αυτή δεν ήταν. Δούλευε κανονικά. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Πάμε να ανοίξουμε το λάπτοπ να δούμε τι γίνεται, γιατί μου φαίνεται ότι σε αυτό το λάπτοπ έχει μπει χέρι μέσα. Ωραία. Σφίγγουμε λίγο αυτά για να κρατήσουν τα πλαστικά. Εδώ έχει σπάσει. Σπέσαν οι βίδες. Δεν πειράζει. Θα τις βρούμε μετά. Λοιπόν, σκουριασμένες βίδες βλέπω. Κακό σημάδι. Κάτι μου λέει ότι αυτό το λάπτοπ παίζει να έχει φάει νερό μέσα. Κάτι που ο πελάτης δεν μας το είπε. Κάποιος παρέλειψε να μας πει κάτι πολύ σοβαρό, μου φαίνεται, για αυτό το λάπτοπ. Κάποιος παρέλυσε να μας πει ότι το λάπτοπ αυτό έχει φάει νερό.
το ανοίξω να δούμε τι γίνεται. Έχει βίδα. Του λείπουν κιόλας πολλές βίδες. Μάλιστα. Βάλουμε το τσιπιδάκι. Βγάλαμε όλες τις βίδες. Όλες οι βίδες έχουν βγει. Το πληκτρολόγιο πρέπει να βγει. Το πληκτρολόγιο λέω. Καλά, σίγουρα πρέπει να βγει το πληκτρολόγιο. Πρέπει να βγει και το CD-ROM. Λοιπόν, εδώ τη βγάλαμε. Βάλαμε τη βγάλαμε, αλλά αρνείται να βγει έξω. Τέλεια. Προχωράμε. Με τη μία βάση της οθόνης τσακισμένη εδώ, η άλλη αντέχει ακόμα. Τώρα βγάλουμε το πληκτρολόγιο, το οποίο είναι... Ωρε φίλε, κάτι δεν μας έχουν πει καλά για αυτό το λάπτοπ. Καλά το είπα εγώ. Πολύ σκονή. Μισό να φέρω μια βούρτσα. Λίγο καθάρισμα το θέλει. Έτσι, ένα επιφανειακό. Κάποιος έχει κακομεταχειριστεί, κοιτάξτε εδώ και είδατε την ταινία. Κάποιος έχει κάνει κάποια πράγματα που δεν πρέπει σε αυτό το λάπτοπ. Αλλά για να το ανοίξουμε καλύτερα να δούμε τι γίνεται μέσα. Μάλιστα. Πού ζορίζει τώρα. Ζορίζει κάπου σαν να έχει βίδα. Μάλιστα, ξεχάσαμε αυτήν εδώ. Όχι. Ταινία της οθόνης. Αφήνουμε αυτό στην άκρη. Καλωδιοτενία, γι' αυτό το λάπτο πρέπει να έχω. Αλλά για να δω τι γίνεται εδώ. Α, μάλιστα, η φύσα της οθόνης. Πώς ήταν έτσι τσακισμένη, ρε παιδιά. Τι έχει γίνει εδώ. Τι είναι αυτό, τι έχει πέσει εδώ. Όπα. Όπα, όπα, όπα. Τι έχει πέσει εδώ. Εδώ κάτι έχει πέσει σίγουρα. Για να καθαρίσουμε λίγο. Δυστυχώς δεν έχω ενόπνευμα. Δεν ξέρω αν θα καθαρίσει αυτό. Αντισηπτικό είναι, κάτι το οποίο είναι και σε τζέλ μορφή. Μην γελάσετε. Αλλά να δούμε τι έχει γίνει εδώ τουλάχιστον. Το αντισηπτικό στεγνώνει, καθαρίζει. Εξατμίζεται. Κάτι δεν μ' αρέσει εδώ στη φύσα της οθόνης. Και κάποιες επαφές είναι πειραγμένες. Οι τελευταίες ειδικά είναι, λες και έχουν περαστεί με κολλητήρι. Σαν κάποιος να έχει προσπαθήσει να τις κολλήσει. Τι ακριβώς έχει γίνει. Έχουν χτυπηθεί. Αυτό δεν είναι αυτοκόλλητο. Είναι τέτοια.
Να καθαρίσουμε αυτό εδώ, να δούμε τι γίνεται από κάτω. Έλα. Νομίζω ότι... καλά καθαρίζει, αλλά... κάτι γίνεται με τις πρώτες επαφές. Αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Μάλιστα. Οι πρώτες επαφές εδώ πέρα, πολύ χάλια είναι, σαν να έχει προσπαθήσει να τις έχει κολλήσει κάποιος. Εγώ λέω, και επίσης κάποιο υγρό έχει χυθεί εδώ μέσα, σαν κόλλα στιγμής. Ωραία. Για να φέρουμε το κουμπί που ανάβει εδώ. Το κουμπί που ανάβει είναι με μια βίδα που... μόνο βίδα για κουμπί που ανάβει, δείτε. Πολύ πειραγμένο το λάπτοπ, πολύ λάθος, πολύ διαλυμένο. Το περίμενα τόσο, αλλά το περίμενα από κακή χρήση. Όχι ότι κάποιος το έχει ανοίξει μόνος του και έχει επιχειρήσει να φτιάξει πράγματα εδώ μέσα. Κάποιος το έχει ανοίξει το λάπτοπ, κοιτάξτε και εδώ άλλα τα πάνω στο κουμπί που ανάβει. Έργα μου το. Γι' αυτό μία πιάνει και μία ζορίζεται. Κοιτάξτε εδώ όλα τα. Τι γίνεται. Ελπίζω να τα βλέπετε αυτά. Όπα. Νερά. Νερά, νερά, νερά. Νερά. Πολύ κακό αυτό που έχει νερά εδώ. Πού αλλού άρα. Πού αλλού άρα έχουν πέσει νερά. Βέω και εδώ νερά. Έχει σκουριάσει ψύχτρα. Οχ, κοντρόλερ πληκτρολογίου, μην πεις ότι έχεις νερά πάνω, τη βάψαμε. Μην έχει νερά στο ένα. Ένα μην έχω ένα ενόπνευμα να καθαρίζω, με αντισηπτικό δεν γίνεται δουλειά. Δεν ξέρω καν αν καθαρίζει. Σαφώς τα άλατα τα διελύει, αλλά... νομίζω ότι καθαρίζει τελικά, είναι δυνατό. Μέσα τι γίνεται. Ωραία, λοιπόν. Καθαρίζουμε λίγο τις επαφές εδώ μέσα. Ειδικά την πρώτη εδώ που έχει πιάσει. Και εδώ λίγο καθαρίζουμε να μην κάνει βραχύκλωμα ή το ένα με το άλλο. Βρήκα νερά, μήπως έχει και εδώ νερά κοντά στη φύσα. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, λαν. Νερά στο λαν. Okay. Να βάλουμε τη φύσα που ανάβει. Κουμπώσουμε μία οθόνη. Κάτι μου λέει ότι κάποιος είχε... δες να έχει κοπεί αυτό το καλώδιο. Δεν το βλέπω σόι αυτό το καλώδιο. Τέλος πάντων. Σκουμπώσουμε μία οθόνη πάνω να δούμε. Πώς είναι οι επαφές μας. Καλές, καλές. Όπα. Μη μας πέσει, είπαμε. Λαμπάκι έχουμε εδώ. Έχουμε. Αναμιστήρα. Πατάμε. Άναψε, άναψε. Οπ. Ορίστε. Το βλέπετε αυτό. Αυτό εννοούσα. Για να πάμε να βάλουμε και τη δικιά του οθόνη πάνω τώρα. Hard disk no phone.
Nice. Άλατα, νερά έχει κάνει και δεν κάνει επαφή. Πάμε να βάλουμε τη δικιά του οθόνη πάνω. Βέβαια αυτό το πράγμα για να γίνει λάπτοπ πρέπει να περάσει από 40 κύματα. Πρέπει να καθαριστεί όλο πρώτα. Για να δούμε τη δικιά του οθόνη. Είναι καλή, είναι χαλασμένη. Δούλεψε. Οπ. Δουλεύει και η δικιά του οθόνη. Πνάμε λίγο τη φύσα να δούμε το καλώδιο. Το καλώδιο είναι εντάξει, η φύσα εδώ. Αλλά όλο το πρόβλημα ήταν η φύσα. Και πώς, ήταν μισοκουμπωμένη. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, αλλά αυτό που κάνει όταν ανάβει δεν μ' αρέσει. Πετάει κάτι γραμμές. Να το, αυτές οι γραμμές δεν μ' αρέσουν καθόλου. Αυτές οι γραμμές δεν μ' αρέσουν καθόλου. Αυτές οι γραμμές δεν μ' αρέσουν. Κοίτα να δω αν έχει πουθενά αλλού ζημιά, αλλά ας βγάλουμε τη μητρική έξω, αφού βγαίνει εύκολα σε αυτό το μοντέλο. Ας μην το καθυστερήσουμε. Ας βγάλουμε τη μητρική έξω, αφού η οθόνη μας δεν έχει πρόβλημα, οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να βιδώσουμε πρώτα την οθόνη στη θέση της. Τι θέλουμε, θέλουμε ταινία. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε την οθόνη στη θέση της. Ας βάλουμε λίγο ταινία πρώτα, γιατί όπως βλέπουμε εδώ η θύρα της είναι πολύ ταλαιπωρημένη και η ταινία που είχε από τη μάνα της δεν κολλάει πουθενά, δεν κρατάει τίποτα, οπότε ας προσπαθήσουμε να την κρατήσουμε όσο καλύτερα γίνεται στη θέση της για να μην έχουμε θέματα αργότερα και μετακινηθεί. Επίσης παρατηρώ ότι αυτό το αλουμινόχαρτο πρέπει να κουμπάει εκεί πάνω. Έχει ανοιχτεί το λάπτοπ. Δεν ξέρω γιατί είχε ανοιχτεί η αλλαγή οθόνης ή για το οτιδήποτε. Αλλά έχει ανοιχτεί. Να επαναφέρουμε λίγο τη σωστή θέση εδώ. Πω, πολύ μακριά βίδα ρε παιδί. Δεν μπαίνει αυτή η βίδα εδώ δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ είναι σπασμένο όλο αυτό από ό,τι βλέπω και η βάση του. Και το καπάκι αυτό στραβωμένο. Κοιτάξτε εδώ, ζημιά. Αυτό έπρεπε να είναι εκεί. Κοιτάξτε εδώ. Και επίσης αυτό εδώ, το οποίο έχει σπάσει βέβαια τώρα, αλλά έχει σημασία, αν μπορώ να το καταφέρω να το πάω έτσι στη θέση του θα είναι το καλύτερο. Πάμε. Ωραία, τέλεια. Το λάπτοπ έχει σπάσει σε δύο κομμάτια εδώ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά από μια διακοπή που είχαμε. Είπαμε πρώτα να βιδώσουμε την οθόνη στη θέση της. Να την πιάσουμε κάπως για να μην είναι στον αέρα κρεμόμενη. Και εκτός αυτού θα μας διευκολύνει στην πορεία. Τι θέλουμε πάνω βέβαια, αφού ξέρουμε ότι δουλεύει. Να είναι μόνιμα πάνω. Να στηρίζει και το πλαίσιο της οθόνης, μην μας πάσει καμία οθόνη και τρέχουμε. Εκεί, ελπίζω να βλέπετε. Νομίζω ότι βλέπετε. Πού είναι? Οπ, εδώ θέλει να χαλαρώσουμε λίγο τα μπράκια της οθόνης. Εδώ πέρα να κατέβει λίγο το πλαστικό πιο κάτω. Να μας δώσει πρόσβαση. Θέλει μεγάλη προσοχή εδώ πέρα, γιατί ειδικά στα λάπτοπ που είναι ταλαιπωρημένα και είναι σπασμένα τα μισά πλαστικά και οι βάσεις, θα έχετε θέμα άμα δεν προσέξετε. Σφίγουμε λίγο καλύτερα την οθόνη τώρα, ευκαιρία είναι, αφού ελευθερώθηκε από τις δύο μεριές. Επειδή αυτή είναι λίγο ταλαιπωρημένη, θα πρότεινα στο τέλος όταν την μαζέψουμε, θα σας δείξω, είτε ένα κόλπο να βάλουμε λίγο παραπάνω σιλικόνη, θερμόκολλα βασικά, όχι σιλικόνη, συγγνώμη, να βάλουμε λίγο θερμόκολλα σε μερικά σημεία, για να μπορεί να στηριχτεί, να γίνει λίγο ένα σώμα, γιατί με μία βίδα εκεί κάτω που έχει δεν κρατάει. Ναι, μεν θα μπει και το καπάκι, θα βοηθήσει ιδιαίτερα, αλλά όσο να είναι. Μισό να τις βάλουμε και τις δύο πάνω. Να βρούμε και τις δύο πάνω βίδες, αυτές είναι. Προσέχουμε να μην βάλουμε πολύ μακριές βίδες πάνω, γιατί όχι, εμένα δεν μου αρέσουν αυτές, θα βάλω κοντές. Ούτε αυτή. Θέλω δύο ίδιες αυτές εδώ θέλω. Ωραία, εδώ έχουμε καλύτερες. Λοιπόν, μία. Οχοχοχο. Πάει. Μήπως είναι πολύ μακριά και... Όχι. Μια χαρά είναι. Ε, καλά είναι, τέλεια. Ωραία, να σφίξουμε λίγο την οθόνη. Να μπορούμε να την... Στηρίζουμε εκεί λοιπόν. Πάμε να βγάλουμε τη μητρική έξω. Η μητρική θέλει καθάρισμα, εννοείται. Όχι με αυτό το κατσαβίδι, με αυτό. Αλλά για να βγει η μητρική πάντα πρέπει να βγει η ασύρματη κάρτα σε αυτά τα μοντέλα, γιατί κοντράρει. Έχουμε και την μπαταρία του BIOS. Τη βγάζουμε και από πάνω. Λοιπόν, ελευθερώθηκε. Είχε άλλη μια βίδα εδώ στο πλάι η οποία βγήκε. Η μητρική είναι στο χέρι μας. Ωραία. Την αφήνουμε στην άκρη. Καθαρίζουμε λίγο εδώ τη σκόνη. Ότι... Κοιτάξτε εδώ πόσο χάλια σπασμένο είναι. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ έπρεπε να υπάρχει ένα κομμάτι που το κρατάει κάπως. Κοιτάξτε. Έχει χωριστεί σε δύο κομμάτια αυτό το πράγμα εδώ. Λίγο καθάρισμα δεν βλάπτει. Ειδικά εδώ μέσα που αναπνέει. Ωραία. Αφού κάναμε το πολύ καθάρισμα, αφήνουμε αυτό, ας το αφήσουμε κάτω, δεν μας πειράζει. Στην άκρη, φέρουμε τη μητρική εδώ και αρχίζουμε και κάνουμε inspection, που λένε στα αγγλικά, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί μας κάνει αυτά τα τρελά, είναι θέμα μνήμης. Αυτό έχει... Έχει κάρτα γραφικών μέσα στον επεξεργαστή. Όπα. Και εδώ νερά, πάνω στη μνήμη. Ακριβώς εδώ. Οξύδωση. Ωραία πράγματα. Αφού έφτασε μέχρι εδώ το νερό, μπορεί και από τη μνήμη να μας κάνει αυτά τα τρελά. Στα γραφικά όταν ανάβει. Για να δούμε τα σόκετ είναι εντάξει. Εντάξει. Καλά, ο ανεμιστήρας δεν υπάρχει σκόνη που έχει πάνω εδώ. Δεν ξέρω αν έχω ανοίξει ποτέ live ανεμιστήρα. Θα ήθελα, για να δω. Θα μπορέσω να το ανοίξω, να βγάλουμε το κουμπάκι που ανάβει. Για να θυμηθώ πώς ανοίγει αυτό. Έχει ένα κούμπομα εκεί.
Ένα κούμπομα εδώ και ένα κούμπομα εδώ. Και λογικά έχει και βίδες. Λέτε να μην έχει βίδες. Ω, απίστευτο. Αυτό έχει ξανανοιχτεί. Και κάποιος βιαζόταν και δεν ήθελε να το κλείσει και... Κοιτάξτε εδώ. Και δεν έβαλε τις βίδες. Έχει αφήσει μόνο μία βίδα στη γωνία εκεί. Έλα, μία βίδα στη γωνία, την άφησε. Πώς και έτσι, πρωτοτύπησε. Ωραία, λοιπόν, το κάνουμε στο πλάι έτσι. Λοιπόν, νάτ, αυτό είναι που μαζεύει ένα λάπτοπ και δεν μπορεί να αναπνεύσει αυτό εδώ το πραγματάκι. Έχω ένα αναμνηστήρα πάνω από το κεφάλι μου που μας έχει πάρει τα αυτιά. Ωραία, λοιπόν, καλύτερα. Μ' αρέσει η ησυχία όταν δουλεύω. Με μία βίδα δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό ο αναμνηστήρας έτσι. Λοιπόν, καθαρίζουμε. Φυσάμε κόντρα. Καθαρίζουμε. Ωραία είναι. Καλά είναι. Βέβαια δεν μου αρέσει που είναι όλο αυτό στηρίζεται σε μία βίδα, η οποία βίδα έχει λασχάρει κιόλας. Κανονικά πρέπει να βγάλω όλη την ψύχτρα και αυτό θα κάνω. Θα προσπαθήσω να δω αν έχω... Ας βγάλουμε την ψύχτρα. Η πάστα θα θέλει αλλαγή σίγουρα. Ευκαιρία να αλλάξουμε και πάστα αν δεν έχει αλλάξει κάποιος. Θα το δούμε τώρα. Επίσης μου κάνει εντύπωση γιατί αυτή η βίδα βγήκε, ενώ όλες οι υπόλοιπες μείνανε πάνω. Όχι, δεν έχει αλλάξει πάστα και δεν έχει πάστα. Πού είναι η πάστα ρε παιδιά? Κοιτάξτε εδώ, δεν έχει πάστα ρε παιδιά. Μόνο στο πλάι πάνω δεν έχει τίποτα. Λάδι σχέτο. Ωχ, Θεέ μου, ποιος τα έχει κάνει αυτά? Θα χρειαστούμε λίγο χαρτί εδώ για την πάστα μου. Πού είναι η πάστα μου? Νάτι. Αυτή δεν είναι πάστα. Αυτή δεν είναι πάστα. Αυτή εδώ δεν είναι πάστα. Πού είναι, το βλέπετε εδώ? Μόνο πάστα δεν λέγεται. Λοιπόν, καθαρό, σαν καινούριο. Περάσουμε μία με βούρτσα όλο, έτσι. Τι χάνουμε. Έχω την υποψία, να το και εδώ έχει. Έχω την υποψία ότι αυτό το πράγμα έχει φάει πολύ νερό. Αλλά για καλή του τύχη εδώ νερό. Δίπλα στα MOSFET, κοιτάξτε πόσο τυχερός ήταν. Στο διακόπτη. Η φύσα της οθόνης επίσης έχει κάνει λίγο οξύδωση. Και αυτό που με ενοχλεί. Και κάτω από αυτό το αυτοκόλλητο λίγο. Αλλά ίσως αυτό το αυτοκόλλητο ας πάει να κάτσει εδώ. Δεν εμποδίζει και σε τίποτα εδώ. Θα κάτσει εκεί. Το βγάζουμε εντελώς, άστα. Έτσι έλειωσε το part number. Αυτό το συγκεκριμένο το μοντέλο το laptop μπορεί να δεχτεί και διαφορετικές μητρικές. Είχα ένα ίδιο και με i3 και με i5 και με i7 έχω δει ακριβώς το ίδιο. Δεν ξέρω αν κάνει το αντισηπτικό ή αν περιέχει καθόλου νερό, αλλά σαφώς καλύτερο από αυτό που βλέπω εδώ πάνω πρέπει να είναι. Βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσει εδώ. Δεν μου αρέσουν αυτά που βλέπω εδώ πάνω. Αλλά τα πάνω στο controller και αυτό δεν είναι καλό. Έτοιμο. Λοιπόν, αυτό που έλεγα για τον αναμνηστήρα. Μισό να το καθαρίσουμε λίγο γι' αυτό. Ήθελα να σας δείξω αυτό που σας είπα. Λοιπόν, να το. Έχουμε μία βίδα εδώ. Αυτή η οποία είναι χάλια.
Δεν ξέρω αν τη στράβωσα εγώ, αλλά μάλλον δεν την έχω στραβώσει εγώ, γιατί επίσης τη βλέπω ότι είναι βιδωμένη στραβά. Οπότε έχουμε μια βίδα που είναι χάλια εδώ. Πρέπει να την ξεβιδώσουμε. Ωραία. Να τη βγάλουμε, να δούμε τι γίνεται εδώ με το πλαστικό. Το σίδερο είναι χάλια. Να ισιώσουμε το σίδερο εδώ. Εκεί. Και να την ξαναβάλουμε αυτή τη βίδα εδώ. Οι υπόλοιπες τρεις αγνοούνται. Και αυτό είναι κακό. Να κλείσουμε εδώ τα κουμπώματα καλά. Μην ανοίξει κανένας ανεμιστήρας την ώρα που δουλεύει. Ωραία, τέλεια. Πιάνουμε λίγο τη ταινία εδώ. Εκεί. Βάλουμε και εδώ λίγο ταινία. Χρειάζεται τώρα. Παλιά έχει φύγει κομμάτι. Βασικά, εδώ αυτό είναι σαν πολύ ταλαιπωρημένα, κοίτα καλώδια το ανεμιστήρα, μισό λεπτό. Και τσακισμένα και πατημένα και όλα αυτά, γιατί κανένας δεν αξιώθηκε να τα περάσει εδώ στη θέση τους. Αν τα βάλεις παράλληλα και τα περάσεις εδώ μέσα, κάθονται μόνο τους, ορίστε. Αυτό χρειαζόταν τόσο καιρό και δεν το έκανε κανένας, γάμο, το δεν ξέρω γιατί. Βάζουμε και ένα κομμάτι ταινία εδώ. Να το. Ωραίο. Τα λιφούλα. Θερμαγόγεμη πάστα μάλλον. Να το λέμε σωστά. Εκεί. Πολύ το βάλα κιόλας, δεν θέλω τόσο πολύ. Θέση της. Και ψύκτρα, το αναμυστήρα το κουμπώσουμε μετά. Ψύκτρα και βιδώνουμε. Ένα, για όσους αναρωτιούνται τι είναι τα νούμερα. Δύο, τρία και τέσσερα. Και έτσι απλώνεται καλύτερα η πάστα. Ωραία. Βάζουμε και τη φύσα του αναμυστήρα στη θέση του. Έτσι. Είμαι λίγο τελειωμανής. Μ' αρέσουν τα περιποιημένα πράγματα. Ωραία. Η μητρική είναι σε καλή κατάσταση. Ας φέρουμε και το υπόλοιπο να δούμε τι γίνεται. Ωραία. Κουμπώσαμε για τη μνήμη. Καμία σχέση. Πριν είναι πολύ πιο καθαρό και μου αρέσει να δουλεύω έτσι. Το ευχαριστίασαι, ρε παιδί μου, κιόλας. Όταν είναι καθαρό κάτι. Ηχεία. Εδώ πέρα να τραβήξουμε το flex αυτό έξω. Χωρίς να το τσακίσουμε. Πάμε να το. Βάλουμε στη θέση του. Εδώ έχουμε την τροφοδοσία. Λοιπόν, αυτά τα καλώδια είναι του Wi-Fi. Έπρεπε να πηγαίνουν έτσι. Μάλιστα. Εκεί. Εδώ είναι η τροφοδοσία. Κάνουμε λίγο στην άκρη. Μία βίδα εδώ. Που κρατάει για τη μητρική. Και κάπου πρέπει να έχει άλλη μία. Που κρατάει η μητρική. Αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Λοιπόν. Του λείπουν πάρα πολλές βίδες, δυστυχώς. Αυτό το λάπτοπ έχει φάει πολύ ξύλο.
Ωραία. Μπήκε και η φυσική τροφοδοσία. Κονέκτορα στο CD. Γιατί βγήκε πάλι χτες το αυτό. Πάμε εκεί. Α. Γύρω γύρω πάει αυτό. Έρχεται εδώ. Όχι, το ηχείο μας έμεινε από κάτω. Πώς την πατήσαμε έτσι. Θα μπορέσουμε να τραβήξουμε. Όχι. Βγάζουμε αυτή τη βίδα για να μπορούμε να σηκώσουμε λίγο, να τραβήξουμε τη φύσα των ηχείων προς τα εδώ. Τέλεια. Ξαναβιδώνουμε τη μητρική στη θέση της. Μου κάνει εντύπωση που δεν κρατιέται κάπου. Βλέπω αυτές τις τρύπες, αλλά αυτές οι τρύπες είναι αναπίεση το καπάκι. Έπρεπε να έχει κάπου να δείχνει βελάκι, όπως δείχνει εδώ, να το. Μου κάνει εντύπωση. Κάτι βουίζει, το ακούω. Και ξέρω τι είναι. Αυτό ήταν. Ωραία. Προχωράμε. Τα ηχεία. Εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Πόπο, θα σπάσει στη μέση αυτό το πράγμα, παιδιά. Πρέπει εδώ να το πιάσουμε κάτι, οπωσδήποτε. Πρέπει κατά κάποιο τρόπο αυτό να δεθεί. Αυτό το κομμάτι με αυτό εδώ. Ίσως με το καπάκι να δέσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνει μεγάλο τζόγο. Περίεργο. Λοιπόν, παίρνουμε τροφοδοσία. Η ώρα της αλήθειας. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε κουμπώσει καλά τη μνήμη. Πατάμε. Έλα. Ποτέ δεν πιάνουμε την πρώτη εδώ μεταξύ. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί νομίζω ότι είχα δίκιο. Κοιτάξτε λίγο, θα το σβήσω. Ο διακόπτης μήπως ακουμπάει από κάτω, κάνει βρεθεί κυκλωμαγιά, κάτσε. Α, ακουμπάει από κάτω. Με το δίκιο του να σβήνει. Μισό. Ωραία. Κοιτάξτε, όταν ανάβει, δεν μου κάνει τις γραμμές που έκανε. Έφτιαξε. Άρα αυτό ήταν κάτι εδώ. Κάποια άλατα ή κάποια επαφή μνήμης. Να το. Κομπλέ. Πες να ήταν επαφή μνήμης. Συνεχίσουμε. Το πάνω καπάκι, το οποίο είναι λίγο χάλια και αυτό, ας το καθαρίσουμε λίγο. Με προσοχή. Τις ταινίες της Flex, με πολύ μεγάλη προσοχή. Μισό λεπτό. Κάτι κουνιέται εδώ, κάτι κουνιέται εδώ. Λείπει μια βίδα. Ή όχι. Αυτό θα έπρεπε να έχει δύο βίδες εδώ. Υποθετικά. Μία και μία δύο. Εδώ. Ναι. Έχει αυτήν εδώ, η οποία έχει λασχάρι και δεν κρατάει τίποτα. Και ήταν άλλη μία που ήταν το κουμπί. Εδώ. Εδώ ακριβώς. Θα μπορέσουμε να τη βρούμε. Αυτή είναι. Όχι, δεν είναι αυτή. Ήταν μία ταλαιπωρημένη. Εδώ εσύ. Δεν πας μακριά, σε είδα. Δεν έχουμε καμία ταλαιπωρημένη εδώ. Έχουμε αυτήν εδώ. Η μαύρη, η οποία νομίζω ότι είναι καλύτερη από αυτή που είχε. Νάτι. Να μην του βάλουμε πάλι σκουριασμένη, κρίμα είναι. Πατάει. Πατάει τέλεια. Τα φλέξ τα βλέπουμε εντάξει. Τούμπα. Αυτό είναι εντάξει εδώ. Τα ηχεία. Σωστά. Το wifi εδώ πάλι μας κάνει νούμερα, αλλά δεν πειράζει, έτσι αλλιώς έχει περιθώριο εκεί να παίξει το wifi. Όπα. Σε λάθος θέση, εδώ είναι τη θέση του wifi. Εκεί. Σωστά. Οθόνη εντάξει, κουμπωμένη. Βάζουμε εδώ.
ακουμπώνουμε. 5x5 λέει εδώ. 5x5 είναι αυτή εδώ. 2,5x5, συγγνώμη. 2,5x5 1. 2,5x5 2. Τέλος. Α. Και 2,5x5 3. Αυτή που πιάνει. Πιάνει τίποτα αυτή, γιατί μου φαίνεται στον αέρα είναι. Όχι, αυτή εδώ. Είναι για να πιάσει το πληκτρολόγιο, λογικά έχει αέρα. Ναι, μπαίνει από κάτω. Ωραία. Βάζουμε τη φύσα του, της τροφοδοσίας, τη φύσα του, του power button. Όχι, της τροφοδοσίας, συγγνώμη, του power button εδώ. Και θέλω λίγο αυτή κάπως να τη διορθώσω. Δεν μ' αρέσει όπως έχει τσακίσει έτσι. Εδώ. Φυσάκια μπλε εδώ κάτω. Οπ. Με προσοχή ανοίγουμε, πιάνουμε, ευθεία κλείνουμε. Το ίδιο και εδώ. Ανοίγουμε. Όπως τα λεπορημένα, τα έχουν τραβήξει λάθος αυτά. Λίγο θέλουν για να μου μείνουν στο χέρι. Ωραία. Πληκτρολόγιο, το πληκτρολόγιο ήταν στον αέρα, παιδιά. Το πληκτρολόγιο δεν ήταν καν κουμπωμένο, γιατί όπα, έφυγε. Τώρα ήταν κυριολεκτικά στον αέρα. Το πληκτρολόγιο θα σας πω γιατί δεν ήταν κουμπωμένο. Γιατί εδώ τα κουμπώματα του, τα πλαστικά του, τα έχουν τσακίσει. Όποιος πήγε να βγάλει το πληκτρολόγιο, κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει. Το έχει σπάσει εντελώς. Όποιος πήγε να βγάλει το πληκτρολόγιο, το έβγαλε τόσα τσούμπαλα που τσάκισε τα κουμπώματα. Όλες οι ασφάλειες του πληκτρολογίου είναι στον αέρα τώρα. Ό,τι και να κάνουμε, αυτό δυστυχώς δεν φτιάχνει εδώ. Εδώ έχει μπει κατσαβίδι, αυτό το έχει κάνει κάποιος που πρέπει να ήταν πολύ άσχετος από το λάπτοπ. Το να χαλάσει έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ έχει το σημάδι από το κατσαβίδι. Κοιτάξτε εδώ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Το μόνο που θέλει λίγο πίεση έτσι και τραβάς. Τραβάς ένα πλήκτρο. Πιάνεις ένα πλήκτρο και τραβάς και πίεση λίγο εδώ. Πόσο δύσκολο είναι πια. Γιατί πρέπει να το κάνεις έτσι, γιατί πρέπει να χαλάσεις όλο το λάπτοπ. Πάμε να βάλουμε βίδες, πριν συγχυστώ. Ασύρματη, εδώ. Βίδα για την ασύρματη κάρτα. Έτοιμη. Εδώ. Μικρούλες, θα βάλουμε τις μακρύες εδώ πρώτα, να πιάσουμε. Βάζουμε δάχτυλο από κάτω καμιά φορά για να μην μας βγει η βίδα από την άλλη. Έτσι ξέρουμε ότι δεν έχουν κάνει λάθος στη βίδα. Αν δεν είμαστε σίγουροι τι βίδα παίρνει. Εγώ ξέρω ότι εδώ παίρνει τις μακρύες. Εδώ όμως παίρνει μια κοντή. Ας ελπίσουμε ότι θα μου φτάσουν όλες. Γιατί θέλω να βάλω όλες τις βίδες. Ακόμα και αυτές που δεν είχε θέλω να τις βάλω. Θέλω να προσθέσω βίδες. Λοιπόν, πληκτρολόγιο. Πληκτρολόγιο παίρνει αυτή. Ή παίρνει την πιο κοντή. Για να δω. Όχι. Όχι. Από όλες τις σκουριασμένες πήγα να βάλω στο πληκτρολόγιο. Δεν τη θέλω. Όχι. Ευχαριστώ. Θα βάλω αυτή εδώ. Θα πιάσει. Πιάνει 2 βόλτες. Άρα δεν είναι αυτή. Θέλει λίγο πιο μακριά από αυτή. Λίγο πιο μακριά. Είναι αυτή εδώ. Μάλιστα. 2,5-5 εδώ. Τη σκουριασμένη μπορεί να τη βάλουμε εδώ που ήταν. Κάτω-κάτω που δεν μας ενοχλεί. Μία και άλλη μία σκουριασμένη εδώ. Δεν έχουμε άλλη σκουριασμένη. Μία μακριά εδώ. Κοιτάξτε πόσο χάλια είναι εδώ. Προσπαθώ να σκεφτώ έναν τρόπο να κάπως να το διορθώσω αυτό, αλλά δεν βλέπω. Θα το βάλω θερμόκολλα να το κλείσω όλο, γιατί δεν είναι, δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Θα χρειαστεί παραπάνω βίδες, λείπουν πάρα πολλές. Θα τις βάλουμε και αυτές. Ας πιάσουμε τη σπασμένη γωνία τώρα να δούμε. Τη μαζεύει, δεν τη μαζεύει. Α, τη μαζεύει. Ωραία, τέλεια. Τη μάζεψε.
Τυχεροί είμαστε, δεν έχει σπάσει όλο. Άλλη μία μακριά εδώ. Τουλάχιστον μακρύες είναι εντάξει. Μακρύες είναι όλες στη θέση τους. Μου λείπει μία. Φτάνει αυτή εδώ. Μια εδώ. Πιάνει. Όχι. Όπα. Έπιασε. Τέλεια. Κλείνουμε. Για να δούμε τώρα. Τι κάνει αυτή η γωνία που δεν μ' άρεσε. Α, εντάξει, έδεσε το πάνω με το κάτω ευτυχώς. Οπότε βλέπετε δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τώρα. Και άμα μπει και το καπάκι θα δέσει κι άλλο. Θερμόκολλα θα μπει σίγουρα εδώ γιατί εδώ είναι η φύσα της οθόνης. Και αν πέσει και νερό και αυτά θα την τσακίσουν εντελώς. Σκληρός στη θέση του. Όπα. Τέλει άλλη μια βίδα εδώ. Στο βάλουμε, δεν τσιγκουνευόμαστε, έχουμε και εδώ κάποιες. Να το. Λοιπόν, σκληρός στη θέση του. Σκληρός παίρνει αέρα, κουνιέται για κάποιο λόγο, ελεύθερο. Έχει το ελεύθερο. Σίδηρομαι εδώ. Γιατί το σίδηρο βρίσκει, άραγε. Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Τέλεια. Καπάκι λίγο να σκουπίσουμε που είναι χάλια γι' αυτό. Δεν ξέρω αν βλέπετε τη σκόνη. Μάλλον τη βλέπετε σίγουρα, όχι. Και αυτό θα γίνει ένα καλό, ωραίο λάπτοπ πάλι. Θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Με λίγο αντισηπτικό ρε παιδιά, δηλαδή εντάξει, κρίμα. Λίγο αντισηπτικό, λίγο τέτοιο, μία σταγόνα νερό για να καταλάβετε πόσο ευαίσθητα είναι τα ηλεκτρονικά. Μία σταγόνα νερό έπεσε και δεν έδειχνε εικόνα. Μία σταγόνα, άμα πέσει στο λάθος σημείο η σταγόνα, τελείωσε. Θα μπορούσε να πέσει σε άλλο σημείο και να μην δουλεύουν τα USB. Να μην δουλεύει. Τι άλλο, τα συντηρώμα, ας πούμε. Να μην δουλεύει αναμνηστήρας και να ζεσταίνεται και να σβήνει μετά από κάνα δύο ώρα. Μισή ώρα, μία ώρα. Έτυχε και έπεσε στο σημείο που δείχνει εικόνα. Σαν αποτέλεσμα. Αυτό. Το πληκτρολόγιο δεν μου αρέσει. Δεν κουμπώνει σωστά. Είναι σαν να πετάγεται κάπως, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό γιατί το πάνω καπάκι είναι το πρόβλημα. Ναι, θα μπορούσα να το αλλάξω πάνω καπάκι γιατί έχω. Αλλά. Why? Γιατί. Ωραία, είναι έτοιμο. Να δούμε, δουλεύει και το πληκτρολόγιο. Να μπούμε και στο BIOS. Λοιπόν. Λαμπάκι άσπρο έχουμε. Ανάβει με την πρώτη τώρα. Περίεργο. Έφτιαξε. Startup check. Όχι startup check. Όχι. Είναι HP. Θέλουμε F10. 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 Μπράβο. BIOS. Εντάξει. Sorry. Λοιπόν. Είναι i5. i5 κιόλας. Είναι δυνατό. Έλα. Κρίμα. i5. 2430. Με 4 γίγα μνήμη. Καλό. Μια χαρά είναι. Fan always on. Τώρα και ναι και όχι. Δεν το χρειαζόμαστε always on. Αφού. Boot disable. Boot order. Θα βάλουμε hard disk. Ναι, ωραία, τέλεια. Σκέφτομαι να αφήσω το fan always on ή όχι. Μαζεύει πιο γρήγορα σκόνη, αλλά έρχεται καλοκαίρι, οπότε είναι και μέρες δύσκολες, το δουλεύουν πολύ. Θα δούμε αν μπαίνει στα Windows και αν μπαίνει στα Windows. Προετοιμασία αυτόματης υπερδιόρθωσης. Οκ, ναι. Σίγουρα θα κάνει προετοιμασία αυτόματης διόρθωσης αφού αναβόσβηνε. Γιατί ο πελάτης νόμιζε ότι δεν ανοίγει.
Το λάπτοπ όμως έκανε boot κανονικά. Διορθώσουμε λίγο το καπάκι εδώ. Τέλεια. Ωραία. Προσπαθήσουμε να το επαναφέρουμε αυτό εκεί που πρέπει. Όχι, λάθος το βάλα. Εδώ έχει μία γρατζουνιά, τι είναι αυτό. Ωραία, τέλεια. Μία βίδα εδώ. Για να δούμε πώς έχει μπει αυτό το καπάκι από κάτω. Όπα, στον αέρα είναι. Α, μάλιστα. Στον αέρα είναι και... Δυστυχώς, δεν μας κάνει δουλειά να είναι στον αέρα. Θέλουμε να κουμπώσει κιόλας. Εκεί. Αλλά, για να κουμπώσει και να κάτσει όπως πρέπει, δεν θα γίνει έτσι, θέλει ζόρισμα. Γιατί στράβωσε με ζόρι και με ζόρι θα μπει. Ωραία. Πάλι δυσκολεύεται. Αυτόματι, δεν ξεκίνησε σωστά, επανεκκίνησε. Ωραία. Αυτό για να κάτσει. Εκεί. Εκεί το θέλουμε. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Έκατσε. Κάπως καλύτερα, αλλά δεν παντρεύει. Δεν παντρεύει γιατί μάλλον έχει σπάσει τα δοντάκια του. Ναι. Την έχει κάνει τη ζημιά του και... Εκτός αν θέλει να το σηκώσω λίγο. Δύσκολα. Δύσκολα θα κάτσει στο δαντάκι του. Τραβάω αλλά δεν έρχεται. Εκεί, εκεί είναι η θέση του. Εκεί αλλά εκεί δεν κάθεται. Δεν θέλει να κάτσει ρε παιδιά. Όπα. Όπα και δουλεύει. Κάνουμε καμία ζημιά στο... Όπα. Έχουμε και φωτογραφία μέσα, δεν θέλω να τη δείξουμε. Έχει ανοίξει κανονικά ο υπολογιστής. Έχει μπουτάρει όλα καλά, ωραία. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ να δείξω την εικόνα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Θα το κάνω ένα shutdown και θα σας το δείξω. Πάμε να ολοκληρώσουμε το δέσιμο. Λοιπόν, βλέπω ότι είτε το καλώδιο της οθόνης έχει πέσει στη θέση της. Κουμπώνουμε το καπάκι γύρω γύρω.
με προσοχή και πιέζουμε και το κάτω πάλι με την ίδια προσοχή ώστε να κουμπώσει ολόκληρο. Βάζουμε τις βίδες στις δύο πλευρές. Ή έχει κλωτσίσει αυτή η βίδα ή κάτι γίνεται. Για να πάρουμε μια άλλη. Αύριε κοντή. Όχι, από εδώ έπιασε κανονικά νομίζω. Κάτι δεν πάει καλά. Ούτε η μία βίδα έπιασε, ούτε η άλλη. Κάτι δεν πάει καλά. Έβαλε λάθος βίδες. Δυστυχώς τώρα πρέπει να το ξαναξακουμπώσω. Για να μπορέσω να βγάλω τις βίδες. Γίνεται. Για να δούμε. Το ξαναξακουμπώσουμε άλλη μία. Προσοχή χωρίς να το σπάσουμε. Γιατί είναι ήδη πολύ ταλαιπωρημένο. Είναι κοντές οι βίδες ή δεν πιάνουν. Έβαλα τις μακρύες αλλού και δεν θέλω να βγούμε τίποτα. Έτσι βγαίνω. Μάλιστα. Σπασμένες οι βάσεις. Έτσι εξηγείται. Γυρίζει σαν τρελό. Ωραία, τέλεια. Και αυτό το ίδιο. Μάλιστα. Οι βίδες γυρίζουν σαν τρελές. Δεν πηγαίνουν πουθενά. Είναι μόνο για το θεαθήνα δηλαδή. Δυστυχώς. Οι βίδες δεν κρατάνε τίποτα αυτές. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Ας ελπίσουμε ότι έχει κουμπώσει το καπάκι. Ωραία, τέλεια. Το λάπτοπ ανάβει. BIOS application error. DSP BIOS application select this corruptor missing. BIOS application error. Τι πάτσε. What? Όχι. Όχι. Μπήκε Windows πάλι. Είναι γρήγορο. Αλλά φτιάχτηκε. Δεν μπορώ να σας δείξω το Windows γιατί έχουμε πράγματα που δεν θέλουμε να τα δείξουμε. Λοιπόν, αυτό για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά σε άλλη επισκευή. Γεια σας.